Μαζί μας σήμερα ο Δ. Αναστάσιος Βικρής, πλαστικός χειρουργός, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών και επιστημονικός διευθυντής της Εξειδικευμένης Κλινικής Advanced Hair Clinics. Χαίρετε. Χαίρετε. Κύριε Βικρή, διαβάζουμε ότι περίπου το 1-2% του πληθυσμού προσβάλλεται από χειροειδή αλοπαικία. Ωστόσο, γνωρίζουμε στον κύκλο μας παραπάνω κόσμο ε, που έχει αυτό το πρόβλημα. Μπορείτε να μας πείτε τα αίτια αυτού. Τα αίτια δυστυχώς είναι άγνωστα. Είναι κάτι που όπως λέτε παρατηρείτε σε αυτό το ποσοστό που αναφέρατε. Ε, πλήττει ακόμη και πολύ νεαρές ηλικίε και μάλιστα είναι πιο συνηθισμένο να το δούμε και γι' αυτό λέτε εμφανίζεται στον περίγυρό μας σε πιο νεαρά άτομα, ακόμη και σε μικρά παιδιά, δηλαδή. παρά σε μεγαλύτερους. Mm -hmm. Η εμφάνισή του δυστυχώ ακόμη είναι άγνωστο γιατί συμβαίνει. Εικάζουμε και φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιε ενδείξει ότι έχει αυτοάνωση αιτιολογία. Συσχετίζεται με κάποιε αυτό παθήσεις παθήσει, όπω είναι κάποιε παθήσει του θηροειδού. Πλην όμω ακόμη το ακριβέ αίτιο δεν το γνωρίζουμε. Πιθανόν να υπάρχουν εδώ και γενετικά χαρακτηριστικά, διότι παρατηρείται με κάποια πιο αυξημένη συχνότητα ε, εντό κάποιων οικογενειών. Ε, Πάντω είναι ένα πρόβλημα αρκετά σημαντικό γιατί. Εμφανίζεται λίγο σαν κεραυνό νεθρία. Mm -hmm. Δηλαδή, δεν είναι η κλασική μορφή αρέωση ή τριχόπτωση που γνωρίζουμε, που βαρτυρείται και στου άντρε, που χάνουμε τα μαλλιά αργά-αργά. Εδώ πέρα μπορεί μέσα σε ένα διάστημα κυριολεκτικά ημερών ή εβδομάδων να αλλάξει η εικόνα ενό ασθενού. Μία ενδεχόμενη κακή ψυχολογία θα μπορούσε να το πυροδοτήσει, Φαίνεται ότι το κύριο αίτιο που το πυροδοτεί είναι καταστάσει πολύ έντονου στρε απότομα.

Ενδεχομένω και με κάποιου τύπου ε, λεμφώματο. Δεν έχει όμω αποδειχθεί τελεσίδικα το οτιδήποτε. Προσβάλλονται και άλλα μέρη του σώματο. Βεβαίω. Η γεροειδή ολοπαϊκή εμφανίζει και αυτή μια μεγάλη ποικιλομορφία στην εκδήλωσή τη. Μπορεί δηλαδή σε κάποιους να εμφανιστεί σαν μια μικρή νομισματοειδή, στρογγυλή, δηλαδή περιοχή αρέωση, οπουδήποτε στο κεφάλι. Μπορεί να λάβει μια πιο. Ε, εκτεταμένη μορφή και να προσβάλλει το μεγαλύτερο μέρο του τριχωτού τη κεφαλή σε διάφορε περιοχέ. Υπάρχουν όμω και μορφέ όπω ε, οι καθολικέ μορφέ γυροειδού αλλοπαικία που μπορεί να προσβληθούν επίση. Τα φρύδια, η τριχοφία του προσώπου, ακόμη ακόμη η τριχοφυα του σώματο στου άντρε. Ε, υπάρχει δε δυστυχώ και μια συσχέτιση με δυσμενέστερη πρόγνωση στι μορφέ που εμφανίζονται με πιο εκτεταμένη μορφή. Δηλαδή, ε, περιμένουμε μεγαλύτερα διαστήματα τριχόπτωσης και ίσως και μόνιμη βλάβη σε ανθρώπους οι οποίοι χάνουν την τριχοφία από όλε τις περιοχές και όχι μόνο από το κεφάλι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να επηρεαστεί γενικότερα η υγεία του ασθενού. Όχι, αλλά όπως καταλαβαίνετε αν υπάρχει μια κατάσταση στρες η κατάσταση αυτή με την απώλεια των τριχών και μάλιστα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα που καν προλάβει το άτομο και ειδικά νέα άτομα να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει Επιφέρει ακόμη μεγαλύτερο στρε και στενοχώρια. Ε, και το αντιμετωπίζουμε αυτό πάρα πολύ με του ανθρώπου που πάσχουν από γυροειδία ολοπακία, ιδιαίτερα τα νεότερα άτομα που εμφανίζουν καθολικέ μορφέ. Υπάρχει σοβαρότατη ψυχολογική επιβάρυνση. Θα λέγατε ότι συμβαίνει περισσότερο σε νεότερα άτομα, αυτό ή δεν έχει ηλικία. Ναι, κυρίω σε νεότερα άτομα παρατηρείται. Και αυτό συσχετίζεται με τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματο, που είναι πιο έντονη στι νεότερε ηλικίε. Πώ γίνεται η διάγνωση τη γυροειδία ολοπακία? Η γυροειδή αλλοπικία στι περισσότερε περιπτώσει δεν εμφανίζει διαφοροδιαγνωστικά προβλήματα ε, όταν εμφανίζεται μεμονωμένη. Δηλαδή, είτε αυτή η μαζική ταχεία απόπτωση των τριχών από διάφορε περιοχέ, είτε η νομισματοειδή εμφάνισή τη, όπου κλινικά σε αυτόν τον κύκλο που σχηματίζεται δεν υπάρχουν τρίχε, συνηγορεί υπέρ γυροειδού αλλοπικία. Πλην όμω, υπάρχουν κάποιε μορφέ γυροειδού αλλοπικία ε, που. Και πιο συχνά στι γυναίκε συμβαίνει αυτό, μπορεί να μπερδευτούν οι κλινικέ του εικόνε με κάποιε μορφέ ουλωτικής αλλοπαικία, που είναι κάποιε αλλοπαικίε αυτοάνωση αιτιολογία. Εκεί πέρα λοιπόν, όταν κλινικά η εικόνα είναι πιο ανάμεικτη, όπω επίση ανάμεικτη μπορεί να είναι σε άνδρε που έχουν ταυτοχρόνω ανδρογενετική αλλοπαικία, ανδρική φαλάκρα και εμφανίζουν και κάποια περιοχή γυροειδού αλλοπαικία. Εκεί λοιπόν διαφοροδιαγνωστικά μπορούμε να πούμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, η ε, γυροειδή ολοπεκία μπορεί να προσβάλλει, όπω είπαμε και πριν, οποιαδήποτε περιοχή του τριχωτού τη κεφαλή. Άρα όχι μόνο τι περιοχέ στο κέντρο και πίσω που εμφανίζεται η uh -huh. ανδρική φαλάκρα. Μπορεί να είναι και άλλε περιοχέ. Μπορεί να προσβάλλει άλλε περιοχέ του προσώπου ή του σώματο. Και στι γυναίκε, ειδικά, όταν υπάρχει και αυτό το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα μεταξύ γυροειδού και γυροειδού, τελικά, τελικά μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε ακόμη και μια μικρή βιοψία δέρματο. Να πάρουμε δηλαδή ένα μικρό ιστοτεμάχιο. Και να το δούμε ε, στο εργαστήριο. Αυτό είναι κάτι που το κρίνει ο γιατρό, ε, εφόσον παρακολουθεί το ασθενή. Προφανώ. Και σε ποια ηλικία εμφανίζεται η γυροειδή σαλοπεκία, Μπορεί να εμφανιστεί από πολύ νεαρή ηλικία, από την ε, νηπιακή ακόμα ηλικία. Πάλι Υπάρχει πολύ μόνιμη θεραπεία για την γυροειδή σαλοπεκία. Δυστυχώ, δεν είμαστε σε θέση να εγγυηθούμε με οποιαδήποτε θεραπεία ότι μπορεί να διαρκέσει ε, επάπειρον. Και ο λόγο είναι ότι, ακριβώ επειδή δεν γνωρίζουμε την ακριβή παθοφυσιολογία τη γυροαιδού ολοπαϊκή τι την προκαλεί, οι θεραπείες είναι εμπειρικέ. Ε, Επίση, υπάρχουν πολλέ περιπτώσει ε, γυροαιδού ολοπαϊκή, ιδιαίτερα οι πιο περιορισμένε, mm -hmm. οι οποίε υφίενται ε, ή θεραπεύονται μόνε του. Δηλαδή, κάποια στιγμή περνάει κάποιο κύκλο και ξαναβγαίνουν τα μαλλιά. Υπάρχει όμως μια γενική συνισταμένη ότι μπορεί να προσβληθεί οποιαδήποτε περιοχή του τριχωτού της κεφαλής ή της τριχοφίας του σώματος οποτεδήποτε σε οποιαδήποτε έκταση με ή χωρίς ε, υποκείμενη γενισιωργό αιτία. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, ακόμη και αν έχουμε μια πολύ καλή πορεία, δεν μπορούμε να προδικάσουμε ότι δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Φαίνεται όμως, στατιστικά, ότι οι περιοχές οι οποίες είναι πιο μικρές, λιγότερο εκτεταμένες. Οι περιπτώσει όπου η ανδρογεννητική ολοπαγία πρωτοεμφανίζεται σε μεγαλύτερε ηλικίε, σε όριμε ηλικίε, αλλά και οι περιπτώσει που υφίενται σχετικά γρήγορα έχουν και την καλύτερη πρόγνωση. Και ένα άλλο προγνωστικό δείκτη είναι τα μεσοδιαστήματα μεταξύ των υφέσεων και εξάρσεων. Δηλαδή, όσο περισσότερο διαρκούν, τόσο καλύτερη είναι η πρόγνωση και, καταλαβαίνετε βέβαια, και η ψυχολογική επιβάρυνση των ασθενών. Είναι πολύ διαφορετική. Άρα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι τελικά θέλει συχνή παρακολούθηση Βέβαια. από το γιατρό μα. Βέβαια. Θέλει συχνή παρακολούθηση και ένα πράγμα που πάντα λέμε είναι ότι ακόμη και αν έχουμε μια επιτυχημένη πορεία με κάποιε από τι θεραπείε που θα πούμε στη συνέχεια, συνιστούμε τη συχνή παρακολούθηση γιατί μπορεί να υπάρχει κάποια, να το πω, νέα έξαρση. Μία από τι θεραπείε αυτέ που θα μα πείτε στη συνέχεια, θα λέγατε ότι είναι και η μεταμόσχευση μαλλιών, μπορεί να γίνει δηλαδή σε γυροειδία δεν θα έλεγα ότι είναι η θεραπεία εκλογή σε καμία περίπτωση, γιατί ακριβώ ε, όπω είπα, το τριχωτό τη μπορεί να προσβληθεί κατά τρόπο απρόβλεπτο και στην περιοχή που χρησιμοποιούμε εμεί σαν δότρια περιοχή, δηλαδή και πίσω και πλάγια. Από την άλλη όμως μεριά, έχει δοκιμαστεί η μεταμόσχευση μαλλιών στη γυροειδία αλοπεκία σε... με επιτυχία, σε συγκεκριμένε όμω ενδείξει. Και ποιε είναι αυτέ, Φαίνεται ότι είναι πιο αποτελεσματική σε περιπτώσει όπου έχουμε μικρέ αφορισμένε περιοχέ, κάποιε στρογγυλέ νομισματοειδεί περιοχέ μικρέ έκταση και βλάβε οι οποίε είναι αρκετά σταθερέ στην πορεία του χρόνου. Ε, λένε τα περισσότερα πρωτόκολλα ότι αν υπάρχει μια βλάβη η οποία έχει παραμείνει σταθερή επί σειρά ετών, συνήθω τα πέντε έτη, ότι μπορούμε με ασφάλεια και σχετικά καλή πρόγνωση να πάμε και να κάνουμε μεταμόσχευση στην περιοχή αυτή, χωρί να περιμένουμε κάποια περαιτέρω εξέλιξη. Άρα στην περίπτωση αυτή δεν επιλέγει ο ασθενή αν θα κάνει μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι κάτι που πάλι πρέπει να το πει ο γιατρό του, έτσι. Θα έλεγα ότι το πιο σωστό είναι να ενημερωθεί ο ασθενή ακριβώ για τι περιπτώσει αυτέ υποτροπή και να είναι πάρα πολύ σοβαρή και μελετημένη η απόφαση πρωτού σε μια μεταμόσχευση μαλλιών. Γιατί το ξαναλέω, δεν μπορεί κανένα να έχει την εγγύηση των αποτελεσμάτων που θα είχε σε μια απλή περίπτωση αντρογενετική αλοπαικία. Mm -hmm. Υπάρχει φαρμακευτική αγωγή τότε που να αναχαιτίζει το πρόβλημα. Και οι φαρμακευτικέ αγωγέ που έχουν δοκιμαστεί και εφαρμόζονται στη γυροειδία ολοπαικία είναι κυρίω εμπειρικέ. Ε, υπάρχουν θεραπείε με τοπική ανοσοκαταστολή του τύπου των κορτικοστεροειδών που εφαρμόζονται, θεωρώντα ότι η γυροειδή ολοπαικία εμφανίζεται στα πλαίσια μια αυτοάνωση φλεγμονή. Ε, και υπάρχει και η μινοξυδήλη, η οποία ούτω ή άλλω είναι μια φαρμακευτική ουσία η οποία δρά στην τριχόπτωση γενικότερα. Ε, το ξαναλέω όμω, οι θεραπείε αυτέ είναι εμπειρικέ που σημαίνει εφαρμόζονται γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουμε ακριβώ τι προκαλεί τη γυροειδία ολοπαϊκή και δεν έχουμε και κάποιο σαφέ ε, όπλο στο πλουστάσιο μα. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε και κάποια αποτελέσματα από την Advanced Hair Clinics από ασθενεί. Ναι, εδώ πρόκειται πραγματικά για κάποιε εντυπωσιακέ εικόνε mm -hmm. γιατί ε, αφορούν σε νεαρού ασθενεί. Εν προκειμένου, εδώ πρόκειται για ένα παιδί το οποίο από την ηλικία των 4 ετών είχε εμφανίσει γυροειδίαλο παικία καθολική. Πόσο χρόνο είναι το παιδί στη φωτογραφία, Το παιδί στη φωτογραφία όπου έχουμε κάνει τη θεραπεία μα είναι στην ηλικία των 15 ετών. Ήταν δηλαδή Μικρός. με το πρόβλημα αυτό σχεδόν σε όλη του την νεανική σχολική ηλικία. Mm -hmm. Πλην όμω εδώ έχει εφαρμοστεί συνδυασμένη θεραπεία. Που δεν αφορούσε μόνο φαρμακευτική αγωγή με μυνοξυδήλη, αλλά εφαρμόστηκε και η πιο πρωτοπόρο νέα θεραπεία του PRP, τη αυτόλογη μεσοθεραπεία. Γιατί είναι μια τεκμηριωμένη περίπτωση όπου μετά τη δεύτερη με τρίτη συνεδρία PRP, mm -hmm. ε, ξεκίνησε το παιδί που μέχρι τότε δεν είχε καμία ανταπόκριση σε καμία τοπική αγωγή, να βγάζει μαλλιά και κυρίω γιατί διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια και συνεχίζει να διατηρείται και σήμερα που μιλάμε, ε, μετά από 4-5 χρόνια σχεδόν συμπληρωμένα, η εικόνα σταθερή. Θα λέγατε ότι είναι γρήγορο το χρονικό διάστημα από τρίτη συνεδρία και μετά για να ξεκινήσει κάποιο να βλέπει αποτελέσματα. Αν και παγκοσμίω δεν υπάρχει ακόμη πολύ μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τη γυροειδού αλοπαικία και ειδικά με το PRP που είναι μια νέα θεραπεία, επειδή έχουμε από τι μεγαλύτερε σειρέ ασθενών έχουμε παρατηρήσει ότι συνήθω η ανταπόκριση είναι μετά από τα όρια δεύτερη με τρίτη συνεδρία. Συνήθω ε, σπανιότερα νωρίτερα, κάποιε περιπτώσει αργότερα. Μάλιστα, για να δούμε και το επόμενο. Εδώ. Εδώ είναι μια περιοχή που έχουμε εντοπισμένη αρέωση. Είναι αυτές οι νομισματοειδείς, όπως σας είπα, ε, περιπτώσεις. Αυτές οι περιπτώσεις γενικά έχουν καλύτερη πρόγνωση. Mm -hmm. Εδώ λοιπόν με μεγάλη έτσι, ασφάλεια και πάλι μετά από εφαρμογή δύο-τριών συνέδριων. Εδώ έχουμε, πόσο χρόνο είναι. Είναι μεγαλύτερο άτομο. Mm -hmm. Είναι και αυτό ένα από τα καλά προγνωστικά σημεία, όπως σας είπα. Δηλαδή να γίνει σε πιο όρημη ηλικία. Η γεροειδήσα ολοπαγία. Εδώ έχουμε πλήρη ίαση. Και το άτομο αυτό εμφανίζει σταθερότητα στην πορεία του χρόνου. Δεν έχουμε δηλαδή εκ επανάληψη του φαινομένου. Ε, εδώ, εναλλακτικά, αν έλεγε κάποιο ότι η εικόνα αυτή είναι σταθερή επί μία πενταετία, θα μπορούσε να αποπειραθεί αν δεν δούλευε το PRP, η τοπική θεραπεία, και μεταμόσχευση μαλλιών. Θα ήταν μία από τι ενδείξει. Εδώ όμω έχει γίνει ε, φαρμακευτική PRP. αγωγή και PRP. Ακριβώς από ε, τις τι πόσε συνεδρίε και μετά ξεκίνησε να βλέπει αποτελέσματα. Από το ίδιο, δεύτερη, τρίτη τι Αρκετοί τηλεθεατέ αναρωτιούνται αν είναι φυσιολογικό να βγάζουν λευκά μαλλιά στην, στην στη, στη, στη Τι έχετε να μα πείτε Έχει γι' αυτό. αυτό. Είναι μια πολύ συνήθι εξέλιξη. Ε, ε, ειδικά στι περιπτώσει τη ε, νομισματοειδούς νομισματοειδού δηλαδή εκεί πέρα που υπάρχουν μικρέ μικρές, μικρές τρογγυλέ περιοχέ γυροειδού αλοπαικία, μπορεί η επανέκφυση των μαλλιών να είναι λευκά μαλλιά. Ε, τι θα συμβουλεύατε του τηλεθεατέ που πάσχουν από γυροειδία αλοπαικία σαν ειδικό. Επειδή ακριβώ έχω επαφή με ασθενεί, έχω δει δεκάδε, θα έλεγα εκατοντάδε ασθενεί mm -hmm. με το πρόβλημα αυτό και γνωρίζω ειδικά στα νεότερα άτομα, πόσο σοβαρή είναι η ψυχολογική επιβάρυνση από το να χάνει κάποιο πολύ ξαφνικά και σε πολύ νεαρή ηλικία τα μαλλιά του και μάλιστα μερικέ φορέ συνολικά, και μάλιστα να φαίνεται και περίεργο γιατί πολλές φορές συνοδεύεται από απώλεια τριχών στο, στα φρύδια, στο πρόσωπο, θα έλεγα το εξή. Χωρίς να απογοητευόμαστε και χωρίς να χάνουμε την ελπίδα μας, να προσφεύγουμε στις θεραπείες που είναι διαθέσιμες στο πλουστάσιο μας, αυτές οι λίγες που υπάρχουν, η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το PRP, mm -hmm. σε συνδυασμό με τη μηνοξυδήλη, και να βελτιώνουμε και λίγο τη διάθεσή μας με όποιο τρόπο γίνεται, και να έχουμε ελπίδα ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Έχουμε αντιμετωπίσει δύσκολε περιπτώσει, έχουν πάει πολύ καλά δεν θεωρώ ότι πρέπει κάποιο να απογοητεύεται και να νομίζω ότι δεν υπάρχει λύση. Σε νεότερε ηλικίε το αντιμετωπίζετε διαφορετικά από ότι να έρθει κάποιο σε πιο μεγάλη ηλικία και να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Στι νεότερε ηλικίε θα το αντιμετωπίσουμε κατεξοχήν με φαρμακευτική αγωγή σε συνδυασμό με PRP. Ε, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν ξέρουμε ακόμη ποια θα είναι η πιθανή εξέλιξη. Δεν έχουμε δηλαδή ολοκληρωμένου κύκλου που να έχει παρουσιάσει οι και εξάρσει το φαινόμενο. Ε, άρα δεν μπορούμε να είμαστε σε καμία περίπτωση βέβαιοι ότι μια μεταμόσχευση μελιών μπορεί να βοηθήσει. Επίση, σε νεότερε ηλικίε συνήθω είναι και πιο γενικευμένη η βλάβη, δηλαδή μπορεί να αφορά όλο το τρίχο του κεφαλή, άλλε περιοχέ. Σε μεγαλύτερε ηλικίε, που μπορεί να είναι πιο εντοπισμένε οι βλάβε, αυτέ, όπω είπα και πριν, ή έχουν από μόνε του καλύτερη πορεία με τη συντηρητική αγωγή, ή μπορούμε με μεγαλύτερη ασφάλεια, και αφού είναι και ο ασθενή ενήμερο, να προχωρήσουμε σε μια αποκατάσταση μιας μικρής περιοχής με μεταμόσχευση μαλλιών. Είναι λοιπόν λίγο πιο επιθετική αν θέλετε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η αντιμετώπιση μας στους μεγαλύτερους που έχουν καλύτερη πρόγνωση. Ενώ στα παιδιά είναι πιο συντηρητική η αντιμετώπιση. Και γενικότερα, μάλλον από ό,τι έχω καταλάβει, δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πλάνο. Θα πρέπει να, κάποιο να εμπιστευτεί τον ειδικό και να ακολουθήσει αυτό που θα του πει, γιατί με σύμφωνα με τον κάθε άνθρωπο είναι και άλλο το, άλλη η προσέγγιση που δίνεται. Και είναι εντελώ εξατομικευμένη και η ανταπόκριση και στην αγωγή, αλλά ακόμη, ακόμη και στην εμφάνιση ή μη του φαινομένου. Οπότε σίγουρα χρειάζεται πρώτον υπομονή και θέληση από τη μεριά του ασθενού και τη οικογένεια, γιατί αφορά, όπω mm. είπα, και νεότερα άτομα. Και από την άλλη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, θα πρέπει να υπάρχει μια προσήλωση και μια τακτική επαφή με τον γιατρό, τον ειδικό, ώστε ό,τι νεότερο προκύπτει να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Κύριε Βικρή, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για σήμερα. Εγώ σα ευχαριστώ.